διαδεχθεί στην έδρα. Μετά θα μιλήσει ο υφυπουργός κύριος Τσακίδης, ύστερα ο κύριος Σπυρίδων Λάπας και Σάββας Αναστασιάδης και μετά ο κύριος Χρήστος Γκόγκας και Μανούσος Βολουδάκης, αφού παρεμβληθεί μετά τον κύριο Τσακίδη ο κύριος Δένδιας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακές οι νουθεσίες και οι συμβουλές της προηγούμενης ομιλήτριας. Βέβαια δεν μας είπε τίποτα για τον ΟΑΣ Θεσσαλονίκης, δεν μας είπε τίποτα για το λιμάνι. Μάλλον έχετε μπερδέψει τις εκλογές. Κάνετε δημοτικές εκλογές, περιφερειακές, ευρωεκλογές. Η αλήθεια είναι ότι έχετε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα παρασυρθώ παραπάνω. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τύχη και την τιμή να είναι τέταρτη φορά που μιλάω σε προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και πραγματικά αισθάνομαι μια διαφορετική βεβαιότητα για το τι θα συμβεί. Το ίδιο θεωρώ ότι αισθάνθηκε και ο ελληνικός λαός το Σάββατο βράδυ. Γιατί περίμενε με ενδιαφέρον να ακούσει τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού και πραγματικά και επαληθεύτηκε αλλά και αισθάνθηκε ότι κερδίζει πάλι την χαμένη αξιοπιστία της πολιτείας. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ξέρει να δίνει ανέξοδες υποσχέσεις, ξέρει όμως να κάνει έργα και πράξεις και το απέδειξε το Σάββατο το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πέρα από τα οικονομικά, κοινωνικά θέματα, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτές τις μικρές, άμεσες ρυθμίσεις που θα κάνουν τη ζωή των πολιτών πιο εύκολη και θα σταματήσουν την ταλαιπωρία τους. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα θέματα και όσο μπορώ πιο σύντομα. Ήθελα λοιπόν να αναφερθώ λίγο στον τομέα μεταφορών, τον οποίο υπηρέτησα το 2013-2015, και όπου έγινε ένα έργο που δυστυχώς ή εγκαταλείφθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ή γκρεμίστηκε. Και δυστυχώς όχι απλώς δεν βελτιώθηκε, αλλά κάνανε ό,τι μπορούσανε περισσότερο να δυσκολέψουν τους επαγγελματίες, τους πολίτες αυτής της χώρας. Αναφέρθηκα στην αρχή στον ΟΑΣΤ. ΟΑΣΤ είναι ο μοναδικός οργανισμός της Θεσσαλονίκης που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των πολιτών και ιδιαίτερα των ασθενέστερων τάξεων, των φοιτητών. Εγώ, κύριε Αντωνοπούλου, ως υπουργός μεταφορών, είχα μετακινήσει με το μετρό. Δεν ξέρω αν εσείς μπήκατε ποτέ σε ένα λεωφορείο του ΟΑΣΤ. Γιατί αν είχατε μπει, θα είχατε πραγματικά μια διαφορετική εικόνα, φαντάζομαι. Διαλύστε τον οργανισμό, φτιάξτε ένα δημόσιο οργανισμό ο οποίος δεν λειτουργήσε ποτέ. Δημιουργούσατε συσσωρευμένα χρέη. Ήδη ο κ. Παπάς, ο πρόεδρος του οργανισμού, ζητάει προκαταβολή Οκτωβρίου 4 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Για αυτό το θέμα θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Ένα στοιχείο θα σας πω μόνο. Ότι το 2015 τα λεωφορεία ήταν περίπου στα 530 και σήμερα είναι 237, κύριε Υπουργέ. Δύο μέρες πριν τις ευρωεκλογές γίνεται διαγωνισμός και του ΟΑΣ και του ΟΑΣΑ στην Αθήνα 750 λεωφορεία. Προϋπολογισμού πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς τεχνικές προδιαγραφές που δεν ερωτήθηκαν καν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ούτε ο τύπος των λεωφορείων έγινε τυχαία χωρίς να υπάρχει καμία συγκοινωνιακή μελέτη. Δεύτερο θέμα. Η υπόθεση αυτή είναι στα δικαστήρια και θα ξεκαθαρίσει, να είστε σίγουροι. Εξετάσεις υποψηφίων οδηγών. Πάνω από 100.000 πολίτες ταλαιπωρούνται. Αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Μια ταλαιπωρία πάνω από ένα χρόνο. Και δεν είναι μόνο ότι κάποιος θέλει να πάρει απλώς ένα δίπλωμα. Είναι πολλοί που το χρειάζονται για τη δουλειά τους, είναι πολλοί που είναι μέσω επιβίωσης και διαβίωσης. Η θεσμοθέτηση εξετάσεων των πολιτών 74 ετών και άνω για την αναθεώρηση άδειας οδήγησης σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει. Πουθενά. Θα μπορούσα να παραθυμίσω πάρα πολλά τέτοια θέματα και περιστατικά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Παραδείγματος χάρη, τα υδροπλάνα.
Ξεκινήσαμε και φτιάξαμε με τον τότε Υπουργό Ναυτιλίας, τον Ιδιάτο Βαρνιτσιώτη, μια κοινή υπουργική απόφαση για αεροπλάνα. Μια ταλαιπωρημένη ιστορία. Μια ιστορία που πάει τη χώρα συνεχώς πίσω. Εδώ και 4 χρόνια φτιάχτηκε ένας νόμος που εγκλώβησε τα αεροπλάνα στα υπόστεγά τους. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Διόδια. Έχω ένα τελευταίο παράδειγμα. Τα διόδια στην Εγνατία Οδό. Είναι διόδια που χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, ορίστηκαν. Και ευχαριστώ τον Υπουργό για την προσωρινή διακοπή εργασιών των διοδίων στη Χιάτιστα, που πραγματικά έγινε με έναν τρόπο αδιανόητο. Ο νόμος Κοζάνης εγκλωβίζεται μεταξύ δύο διοδίων Πολυμήλου και Χιάτιστας, χωρίς κάτι καμία απολύτως μελέτη. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα για τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, από ό,τι ξέρετε, το νόμο Κοζάνης είναι μια καθοριστική η παρουσία της και η προσπάθεια η οποία γίνεται, αν και δίνει ένα πλασματικό ΑΕΠ στο νόμο Κοζάνης η ΔΕΗ. Κάτι που δεν του επιτρέπει να μπει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ΔΕΗ περιέλθει σε μια τραγική οικονομική κατάσταση. Διότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ, σε κάθε επιλογή έκλεινε το μάτι της σε οικονομικά συμφέροντα και στους κακοπληρωτές πελάτες της. Χρησιμοποιήθηκε σε κάθε φάση η ΔΕΗ ως όχημα. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, δεν νιώθω. Ευχαριστώ. Εξυπηρέτηση πολιτικών αναγκών. Με επιχείρημα τη μη πώληση της μικρής ΔΕΗ, ξεπούλησε ανεπιτυχώς βέβαια τη μισή ΔΕΗ, απαξιώντας την υπόλοιπη, τις υπόλοιπες δυνατότητες που έδινε η ΔΕΗ. Στο 83% μειώθηκαν οι μετοχές της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Η μονάδα 5, το σημαντικότερο ενεργειακό έργο στην Ευρώπη, θα έπρεπε να τελειώνει το τέλος του 19 και ακόμη ταλαιπωρείται. Εδώ και 8 μήνες είναι απλήρωτοι και οι εταιρείες που δουλεύουν και οι άνθρωποι που είναι εκεί. Και η ΔΕΗ απαξιά μπλοκάρει συνεχώς τη διαδικασία αυτή. Ελπίζω ότι σύντομα θα δοθεί λύση. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, επιτρέψτε μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη τους για άλλη μια φορά. Βέβαια, οι συμπολίτες μου, κύριε Πρόεδρε και κύριοι Υπουργοί, περιμένουν πολλά από την κυβέρνηση αυτή. Υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες. Η περιφέρεια της Μακεδονίας θα είναι τελευταία σε απορρόψεις τελευταία. Σας παρακαλώ, ολοκληρώσετε. Τελειώνω σε μισό λεπτό. Το Πανεπιστήμιο, κύριε Υπουργέ της Παιδείας, περιμένει χρηματοδότηση με τις καινούργιες σχολές που έχει. Η Γούνα, στη Σιάτσα και στη Γαλατινή, έχει σημαντικά θέματα, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών. Και με τη Βίζα και με τα Τελωνία. Τα μάρμαρα και τα λατομεία του νομού πραγματικά είναι σε διωγμό. Ο υνοποιητικός τουρισμός, ο ενεργειακός τουρισμός και κυρίως ο κρόκος της Κοζάνης. Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε φτάσει στα 8 λεπτά. Είναι θέματα τα οποία χρειάζονται να επιληθούν. Επειδή λοιπόν εμπιστεύομαι τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση αυτή, γι' αυτό ψηφίζω ναι, γιατί και οι πολίτες του νόμου Κοζάνης μας δώσανε αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης. Ευχαριστώ πολύ.